Θυμόσαστε παλιά που βάσαμε ένα ποτήρι γυάλινο? Ναι. Και πρίσαμε τα χείλη μας. Υπάρχει φυσικός τρόπος τρομπαρίσματος. Εφαρμόζεται λοιπόν στα χειλάκι μας και ξεκινάμε. Εφαρμόζεται στο στόμα λοιπόν και αρχίζετε να αυτοτρομπάρεστε. Με... Σταματήστε! Τρομπάρεστε λοιπόν. Αυτό που κάνετε δεν είναι ωραίο, να ξέρετε. Δεν είναι ωραίο. Α, δεν έβγαινε. Δεν έβγαινε. Αλλά όλα αυτά είναι κακοπροαίρετα, γιατί ξέρετε, σας το έχουμε πει πολλές φορές, ότι αλλάζουν τον ήχο σε διάφορα αποσπάσματα μόνο και μόνο για να κατηγορήσουν ανθρώπους και εκπομπές χωρίς κανέναν απολύτως λόγο. Ενώ αυτό που πραγματικά συνέβη στην συγκεκριμένη εκπομπή ήταν... Έχουμε σήμερα εδώ από τη Φιλαρμονική της Βιέννης ένα σπάνιο πνευστό, δώστε προσοχή, και με τη βοήθειά μου θα το απολαύσουμε. Αβάντη μαέστρο, θα ερμηνεύσουμε αμέσως κάτι κλασικό σε ρούφα ελάσσονα. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε Μπαχ. Ναι, πώς λέγεται? Φυσαρμόπιπα λέγεται. Η φυσαρμόπιπα στο στόμα λοιπόν και αρχίζεται με το κλειδί του ψόλ. Είναι υπέροχο. Απολαύστε! Είναι εμπίστευτο. Φοβερός ήχος. Ακούστε, είναι καταπληκτικό. Βγάζει φυσαρμόπιπα. Δεν είναι τέλειος. Α, τελείωσες κιόλας. Ναι, δεν ξέρω τις νότες. Όχι, όχι. Δεν συνέβη αυτό τελικά. Δεν ήταν αυτό. Όχι, αυτά τα έχει κατασκευάσει εδώ ο κακοπροαίρετος για να εκθέσει ακόμα περισσότερο. Πραγματικά αυτό συνέβη. Ερχόμαστε τώρα στο φλέγον θέμα του ασφαλιστικού που το προσεγγίζουμε με τη δέουσα προσοχή και το αντιμετωπίζουμε με αυτήν την πατέντα. Καλυφθείτε εσείς. Να υποθέσουμε λοιπόν πως έρχονται και μας ζητούν τις εισφορές μας. Πάμε λοιπόν να τους αντιμετωπίσουμε. Ναι. Και πώς λέγεται? Φυσοκάλαμο πρέκας. Εφαρμόζετε το φυσοκάλαμο λοιπόν και αρχίζετε να απαντάτε στον κατρούγκαλο. Δεν ξέρω ποιο είναι. Κατά πλειοψηφία διατύπωσε θετική γνώμη για την καταλληλότητα του προτινόμενου για διορισμό στη θέση του Προέδρου του Εθνικού Συμβουλίου Παιδείας του κυρίου Θεοτοκά. Δεν μου ζήτησε εμένα τη γνώμη μου. Δεν ζήτησα τη γνώμη σας, γιατί ο κύριος Παπαχριστόπουλος είπε οι ανεξάρτητοι Έλληνες... Και ποιος τον γράφει τον Παπαχριστόπουλο? Σας ευχαριστώ πολύ. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ποιες κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τρεις και ο Κούκος είμαστε. Είναι στιγμή που συνειδητοποιείς ότι μιλάς μόνος σου. Χτες δεν είδε τους θεσμούς ο κύριος Κατρούγκαλος. Τους είδε προκτούς. Προκτές. Προκτούς. 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 Ελένη Μενεγάκη. Αφού την έχω βγάλει καθαρή με το θέμα που είχαμε εμείς παλιά όταν ήμουν μικρή που ζητούσε στη μάνα μου να μου πάρει ένα παπάκι, γιατί είχαμε ξεκινήσει με τα κοτάκια, αλλά τα κοτάκια δεν ήσουν πολύ, τα παπάκια γινόταν κάτι παπάρες, να. Δηλαδή, αν καταλάβαμε καλά, έτσι, η Ελένη Μενεγάκη μεγάλωσε με κάτι παπάρες να μέσα στο σπίτι. Τα παπάκια που έγιναν. Αφορά λοιπόν και αυτή η κυβέρνηση ακολουθεί την πεπίτα με την πεπίτα. Απεπίτα 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 με την πεπίτα. Το πρώτο χάους Σαλδάμ, κυρίες και κύριοι. Στην ιστορία των Σαλδάμ. Please, because now what we want to do will have the general. He will every day you will go together. Yes. 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 Yes, από το στόμα μου το πήρατε. Yes. 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 Η παραλλαγή με το yes ταιριάζει πάρα πολύ. Του σεξ είναι το μικρό πέος. Άμα υπάρχει όμως το αντίθετο, το μεγάλο πέος, και αυτό εκτός του σεξ δεν είναι. Δεν θα αφαιρέσουμε μήκος από το πέος του ανθρώπου σε καμία περίπτωση. Ευρύνουμε την κόρπο. Δεν γίνεται να σακατέψουμε τον άνθρωπο, να τον ακροτηριάσουμε, έτσι. Όχι, θα σακατέψει η γυναίκα, δηλαδή. Μα είναι δυνατόν να γίνονται αυτές τις συζητήσεις? Και εσείς τι είστε, ρε παιδάκι? Μικρό πέος έχει γκρινιάζεται. Μεγάλο πέος έχει γκρινιάζεται. Πέστε μας πώς θα τα αφήσουμε. Πήρε τηλέφωνο και ήθελα να κόψουν.